διαφημιστικό διάλειμμα με μηνύματα και κοινωνικά, όπως είδατε. Αλλά ας μείνουμε στο θέμα μας. Κύριε Τσιμενίδη, κάτι πήγατε να πείτε στο κλείσιμο και σας διέκοψα. Ναι, κύριε Κολυβά. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι χαίρομαι που φιλοξενούμαστε εδώ στην εκπομπή σας μαζί με τον εκπρόσωπο των αγροτών. Βέβαια, είναι και έχει έρθει και ο δήμαρχος του. Μου χαλάσατε την παρουσίαση. Μου χαλάσατε την παρουσίαση. Έτσι, μια και κάνατε να πούμε, αλλά... να πούμε και στο πλάνο, είναι κοντά μας και ο δήμαρχος του Νέστου, ο δήμαρχος του κάμπου, όπως λέμε, έτσι, ο Σάββας Μιχαηλίδης, που ήταν παρόν στο συλλαλητήριο. Φαίνεται. Δεν είχε τόσες σημαντικές δουλειές να κάνει, γι' αυτό προτίμησε να έρθει. Πικρόχωρο σχόλιο είναι αυτό, κύριε Μιχαηλίδη. Θα τοποθετηθείτε μετά. Ναι. Θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι στην εκπομπή σας, μαζί φιλοξενούμενος μαζί με τον εκπρόσωπο των αγροτών, τον κύριο Πασαλίδη, και το αναφέρουμε στους αγρότες, διότι για εμάς και για κάθε εταιρεία, ο κεφάλαιο σε κάθε εταιρεία είναι ο πελάτης της. Για εμάς πελάτης είναι ο αγρότης. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τη σημασία εδώ τη συνύπαρξη μπούφουλου με αγρότη. Έτσι. Και άρα έτσι πορευθήκαμε και έτσι θέλουμε να πορευτούμε και στο μέλλον. Θέλουμε να συνεχίσουμε να δουλεύει το εργοστάσιο, να παράγει τα πιο αξιόπιστα λιπάρματα. Χαιρόμαστε που οι αγρότες εκφράζονται και λένε το εξής, ότι δεν υπάρχει καλύτερο λίπασμα από το λίπασμα της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων. Εμείς είμαστε ο πιο αξιόπιστος, ο πιο αξιόλογος σύμμαχός τους και ελπίζω να είμαστε σε θέση το επόμενο διάστημα να μπορούμε να προμηθεύουμε, να συνεχίσουμε να προμηθεύουμε λιπάσματα σε ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Και αυτό θα επιτευχθεί, γι' αυτό φωνάζουμε, γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε, ότι θέλουμε το εργοστάσιο να δουλεύει με όλη τη δυναμικότητά του. Για να μπορούμε να στηρίξουμε τον ταλαιπωρημένο, τον πολύ κουρασμένο αγρότη. Διότι η φτώχεια του αγρότη είναι και δικιά μας φτώχεια. Όταν ο πελάτης μας είναι φτωχός, αυτή η φτώχεια μεταφέρεται και σε εμάς. Όταν ο πελάτης μας ευημερεί, αυτή η ευημερία έρχεται και σε εμάς. Αυτό ήθελα να πω. Και τις θέσεις εργασίας να θέλετε να κρατήσετε, κύριε Τσιμενίδη, δουλεύετε πολύ σκληρά σε ανθυγιεινές συνθήκες και οι περισσότεροι από εσάς δεν προλαβαίνουν να βγουν καν στη σύνταξη. Οπότε έχετε κάθε δικαίωμα να αγωνιστείτε για αυτό. Για να μην πει κάποιος ή κάνει κάποιο οδήποτε σχόλιο. Κύριε Μιχαηλίδη, σήμερα είδαμε μεγάλη χαρά και έκπληξη να είστε πρωτοπόρος σε αυτό το πανκαβαλιώτικο συλλαλητήριο, όπως και ο Δήμαρχος Παγκαίου και ο Δήμος Παγκαίου. Πείτε μας λίγα λόγια για ποιο λόγο βρεθήκατε. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να παρευρεθείτε και αν θέλετε να κρίνετε την συμμετοχή και το τιμή συμμετοχή κάποιου. Κύριε Κολυβάρα, αυτό που έχω να πω εγώ όσον αφορά το σημερινό συλλητήριο είναι ότι δεν θα έπρεπε να σας προκαλεί έκπληξη καταρχάς, διότι η συμμετοχή... Εντός εισαγωγικών η έκπληξη, με καταλαβαίνετε. Ναι, εντάξει, εγώ... η συμμετοχή, ξέρετε, σε αυτού του τύπου τις εκδηλώσεις, συναθρήσεις, διαμαρτυρίες. Όπως έχω πει, κατά κόρον, το παραλάβω άλλη μια φορά, αποτελεί μια συνηθή πράξη. Εάν λοιπόν θεωρείς υποχρέωσή σου να βρίσκεσαι εκείνη την ώρα εκεί, ως πρώτο μέλημα, θα το κάνεις. Εάν όχι, δεν θα το κάνεις. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση υπήρξε η δυνατότητα 56 οργανωμένα σωματεία φορείς του τόπου να εκφράσουν ο καθένας με τη δική του, εν πάση περιπτώσει, δυναμική και τη δική του συνισταμένη, ένα όμως αποτέλεσμα που είχε ως τελικό στόχο να αφυπνίσει την Αθήνα και να δώσει τη δυνατότητα σε όλους να αντιληφθούν ότι η προσπάθεια αυτή που γίνεται εδώ δεν γίνεται ούτε έχοντας ως στόχο το μνημόνιο ή το αντιμνημόνιο. Γίνεται διότι έχουμε φτάσει στον πάτο πλέον, δεν σηκώνει άλλο. Η κοινωνία εκφράζεται με όλα της τα όργανα έτσι όπως πραγματικά πρέπει να εκφραστεί και λέει ότι κύριοι δεν αντέχουμε άλλο. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα το οποίο εμείς βάλαμε, εγώ τουλάχιστον ως αυτοδιοικητικός, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το μοντέλο που μας έφτασε ως εδώ. Εγώ θεωρώ ότι, και το έχω πει και στο παρελθόν, θα το παραλάβω άλλη μια φορά, ότι η προσπάθεια από εδώ και πέρα για να ανακάμψει η χώρα δεν έχει να κάνει ούτε με τη μακροοικονομία ούτε με τη μικροοικονομία. Έχει να κάνει με το θέμα διαχείρισης της κοινωνίας. Έχει να κάνει δηλαδή με το σύστημα διοίκησης. Αυτό λοιπόν το σύστημα διοίκησης που νομίζω μας έφερε σε αυτή την κατάσταση, αυτό που έχουν ξεπεράσει πλέον τα γεγονότα, οι τεχνολογίες και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην κοινωνία σήμερα, είναι το ζητούμενο. Δηλαδή θα πρέπει αυτό το μοντέλο διοίκησης να έρθει κοντά, πιο κοντά στον πολίτη, να δώσει τη δυνατότητα στον πολίτη της αυτοδιοίκησης. Και το λέω αυτό και δεν το βάζω στα στενά όρια της διοίκησης ενός Δήμου ή μιας περιφέρειας.
Το βάζω στη δυνατότητα της αποκέντρωσης, η οποία μέχρι τώρα δεν έγινε ποτέ στην πράξη, είναι μόνο στη θεωρία. Ούτε το εργοστάσιο, ούτε οι αγρότες, ούτε εν πάση περιπτώσει σε κάθε τόπο θα είχαμε αυτά τα προβλήματα, εάν είχαμε την ελευθερία, την ευχέρεια και τη δυνατότητα να αναδεικνύουμε μόνοι μας τα ζητήματα που μας απασχολούν, να μπορούμε πρωτίστως να τα ιεραρχούμε και κατόπιν μόνοι μας δυναμικά να προσπαθούμε για την επίλυση τους. Εδώ έχουμε λοιπόν δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι ότι και να θες να αγιάσεις δεν σε αφήνουν, δηλαδή και να θες εσύ να εφαρμόσεις νέες δυναμικές τακτικές. Μα είναι το σύστημα τέτοιο, αγαπητέ μου. Δηλαδή, θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που δεν διαχειριζόμαστε απευθείας τα κονδύλια της Ευρωπής. Έχουμε δηλαδή ένα ασφικτικό σύστημα. Εάν αύριο οι αγρότες στον ΕΣΤΟ έχουν, παραδείγματος χάρη, έτσι μια κείμενα εδώ τώρα μπροστά, εάν έχουν δηλαδή αύριο την ιδέα να σχηματίσουν μέσα από αυτή τη δυναμική που έχουν ένα μηχανισμό και μέσα από αυτό το μηχανισμό να λειτουργήσουν πέντε δράσεις, σας πληροφορώ ότι σήμερα αυτό που σκέφτονται για να το υλοποιήσουν χρειάζονται 5 με 10 χρόνια. Εάν λοιπόν αυτή η αμεσότητα, αυτή η βοήθεια που δίδεται ούτως ή άλλως δεν περάσει απευθείας αυτούς που την έχουν ανάγκη, δεν μπορεί το σύστημα να λειτουργήσει. Κύριε Κολυβά, θα ήθελα το λόγο. Ναι, 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 κύριε. Παρακαλώ. Λοιπόν, ξέρετε, είναι απλά τα πράγματα. Καταρχήν, για να έχουμε μεταποίηση, για να έχουμε δευτερογενή τομέα, πρέπει απαραίτητο να έχουμε πρωτογενή τομέα. Αγροτικό πρωτογενή τομέα. Πρέπει δηλαδή να παίρνονται μέτρα όπου να οθούμε, να παρακινούμε, να προτρέπουμε τον αγρότη να μείνει να παράγει στο χωράφι, στη γη. Διότι ξέρουμε και ο κάθε φοιτητής διδάσκεται στα πρώτα έτη της πανεπιστημιακής του σταδιοδρομίας ότι όποιος πολίτης ασχολείται με τη γη, εξασφαλίζει, κάθε πολίτης που ασχολείται με τη γη, με τον πρωτογενή τομέα, εξασφαλίζει 8 με 9 θέσεις εργασίας στο δευτερογενή τομέα. Άρα, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, αν θέλουμε ανάπτυξη, διότι ο μοχλός ο οποίος θα μπορεί τη χώρα να την ανασηκώσει, να μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματά της, είναι η ανάπτυξη. Άρα, ανάπτυξη, αν θέλουμε, μόνο θα γίνει εάν πάρουμε μέτρα ούτως ώστε να προτρέπουμε, να παρακινούμε, να οθούμε τον αγρότη να παραμείνει στα χωράφια του, να μείνει στη γη. Άρα εκεί όμως βλέπετε χωλεύουμε. Δεν υπάρχει παραγωγική διαδικασία. Είναι το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Από λάθος γίνεται αυτό. Θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι, εγώ με συγχωρείτε. Θα μου επιτρέψετε να πάω πάνω σε αυτό να ολοκληρώσω τη σκέψη προηγουμένως. Δεν τελειώσα. Να πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Οι μέχρι τώρα λάθος πολιτικές ορισμένα πράγματα που είναι πλέον περίτανα και αυταπόδεικτα. Δεν χρειάζεται νομίζω κάτι από αυτού. Έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε σήμερα είναι ότι τα προβλήματα ο κάθε κλάδος θα ξέρει πάρα πολύ καλά ο ίδιος. Αυτό όμως που πάλι μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητες, όπως ο κάθε κλάδος ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι ότι αυτά τα προβλήματα δυστυχώς αύριο το πρωί ούτε με μαγικό ράβδι θα λυθούν, αλλά ταυτόχρονα δεν δίδεται η δυνατότητα, η αμεσότητα με μηχανισμούς γρήγορους να μπούμε στην ουσία του θέματος και να διαπλύσουμε. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί έχουμε ένα σύστημα διοίκησης το οποίο έχει ένα εθνοκεντρικό χαρακτήρα, όπου λοιπόν τα κέντρα λήψης των αποφάσεων δρούν σύμφωνα με τα δικά τους μέτρα και σταθμά. Δεν τους ενδιαφέρει, παραδείγματος χάρη σήμερα στην Αθήνα, το ότι η κοινωνία της Καβάλας, η ευρύτερη περιοχή, χρειάζεται ένα εργοστάσιο λιπασμάτων. Είναι σε δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, δέκατη, πέμπτη προτεραιότητα. Εάν, σας πληροφορώ. Δεν τα είδε. Εάν, ακούστε λίγο. Εάν το αθηνοκεντρικό κράτος, η Αττική, να το πω έτσι, είχε ανάγκη ένα εργοστάσιο λιπασμάτων, θα το είχε στηρίξει μέχρι τώρα, όχι να χρωστούσε 5 εκατομμύρια στη ΔΕΠΑ, 500. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν μπορούμε όμως σήμερα να είμαστε δέσμοι σε μια κατάσταση όπου εάν η ροή των γεγονότων στην Αττική, στην Αθήνα, ευνοεί και εμάς εξατανακλάσεως, θα βοηθηθούμε λίγο. Το εξής, εδώ λοιπόν ότι πρέπει να το δούμε αλλιώς. Οι πολίτες στην Αθήνα υποφέρουν. Στο μετρό μέσα που μπήκα τις προηγούμενες μέρες, ο κόσμος παραμιλούσε. Τα αυτοκίνητα στον δρόμο μένουν από βενζίνη. Ο κόσμος είναι άνεργος και εκεί. Απλά, μάλλον, δεν γίνεται η απόφαση για το λαό. Τις αποφάσεις και στην Αθήνα δεν τις παίρνει ο λαός. Τις παίρνουν οι λίγοι και οι εκλεκτοί. Μήπως πρέπει να το δούμε εκεί, μήπως τελικά όλα αυτά δεν γίνονται από λάθος, μήπως δεν είναι λαθασμένες αποφάσεις και είναι πολύ σωστές αποφάσεις, κύριε Πασαλίδη. Για αυτούς, όχι για εμάς. Ανέφερε ο Δήμαρχος για την αποκέντρωση. Εγώ θα σας πω κάτι που φωνάζουμε εμείς οι αγρότες. Σκεφτείτε ότι το σημερινό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πριν από το Υπουργείο Γεωργίας, γιατί τώρα έχουμε μεγαλώσει και πολλοί τίτλοι, δεν μπορούμε να τους διαβάσουμε και εύκολα. Ναι, ναι, ναι. Ότι από τη σύσταση του μέχρι σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα.
Σε άλλες χώρες δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί μπορούσε να είναι. Ξέρετε πόσα αγροτικά τσίπια δηλαδή, έχει στο Κολωνάκι. Ναι, έχουμε Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, πάλι μεγάλη πρωτοτυπία ελληνική αυτή. Λες και η Βόρεια Ελλάδα δεν είναι δηλαδή Ελλάδα, είναι διαφορετικό κάτι. Είχαμε Υπουργείο Αιγαίου, έχουμε και το Υπουργείο Γεωργίας βρίσκεται στην Αθήνα. Άρα για να αποφασίσουμε, όχι να κάνουμε έργο που είπε ο Δήμαρχος, όχι για να κάνουμε μια προσπάθεια. Θα σας πω κάτι απλό που το είπαμε. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν στον νομό Καβάλας. Σε φυσικά πρόσωπα, σχέδια βελτίωσης και σε επενδυτικά σχέδια από ομάδες παραγών αγροτών πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις. Και περιμένουμε 2,5 χρόνια τα σχέδια βελτίωσης και 2 χρόνια κοντεύουμε τα μεγάλα σχέδια που είναι για τις ομάδες παραγών και δεν έχουν περάσει ακόμη οι φάκελοι να εγκριθούν ή όχι. Δεν λέμε αν θα υλοποιηθούν, αν εγκριθεί. Και αυτά θα είναι χρήματα των Ελλήνων αγροτών που θα προσπαθήσουν από το υστέρημά τους να φτιάξουν και άλλες μεταπηδικές μονάδες, ώστε να εξάγουμε και άλλα προϊόντα του νομού Καβάλας, να ξεπεράσουμε τα 100 εκατομμύρια πέρσι που είχαμε εξαγωγές σαν νομός Καβάλας στα αγροτικά προϊόντα, για να στηριχθεί και η Βουφουλού, για να στηρίξουμε και τους ζήματος, να στηρίξουμε τοπική αυτοδιοίκηση, να είμαστε εδώ, να μείνουμε εδώ, να παραμείνουμε στο μέρος μας. Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει αν να αυτό κλείσουμε. Τώρα λέγεται Αθήνα. Και όσο για το σχόλιο, για το αν κάποιοι ήταν ή όχι, πει, καλά έκανε ο Δήμαρχος και ήταν σήμερα εκεί του Νέστου, καλά έκαναν κάποιοι άλλοι και δεν ήταν. Είπαμε από προχθές, κάποιοι πήγαν σε κάποιες μάχες που ξέρουν ότι ήταν μάχες αυτοκτονίας αλλά μείναν στην ιστορία. Κάποιοι άλλοι που προτίμησαν να μείνουν στην ασφάλειά τους δεν τους θυμάται κανένας. Από μένα αυτό το σχόλιο μόνο για τη συμμετοχή και όλων. Μια και ξέρουμε από την ιστορία και να κλείσουμε αυτό, να πούμε ότι ο κύριος Τουρνάρας τραπεζικός, ο κύριος Θεοχαρίδης άλλος της Lehman Brothers, ο κύριος Παπακοσταντίνου της Goldman Sachs και όλοι αυτοί πρώην επιτελείου του κυρίου Σιμίτη, που είναι πάλι το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι λογικό να μην θέλουν να συναντηθούν με εσάς, κύριε Πασαλίδη, καθώς τα χέρια σας είναι λίγο άγρια από το χώμα και από τον ήλιο και εκεί θέλουμε πιο απαλά χέρια. Έτσι, να κλείσουμε χαριτολογώντας. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο τελευταίο σχόλιο. Έχουμε 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας. Ναι. Κύριε Τσιμενίδη. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω και ήθελα να ευχηθώ ότι η σημερινή μέρα, το σημερινό χειλαλητήριο, το οποίο ήταν ανώτερο των προσδοκιών, όπως έγινε, το γνωρίζουμε πολύ καλά, έγινε διάφτη περιπτώσει όπως έγινε, ήταν πολύ ικανοποιητικό, ήταν ανώτερο των προσδοκιών. Ελπίζω το μήνυμα το οποίο βγήκε να έχει φτάσει στα κέντρα απόφασης, στα κέντρα λήψης απόφασης, στα κέντρα στην Αθήνα και, εν πάση περιπτώσει, όλοι οι εμπλεκόμενοι που έχουν να κάνουν με τη δουλειά στην οποία, με το εργοστάσιο, με την εταιρεία στην οποία εργαζόμαστε εμείς οι 1,000 εργαζόμενοι, να πάρθουν τέτοιες αποφάσεις που επιτέλους αυτό το δράμα να σταματήσει, να τελειώνει. Πρέπει η βιομηχανία να δουλέψει, πρέπει να δουλέψει ορθολογικά με όλη τη δυναμικότητά της και αυτό θα συμβεί εάν και εφόσον μια κρατική εταιρεία η οποία λειτουργεί υπό τις εντολές της κυβέρνησης να βάλει, εν πάση περιπτώσει, νερό στο κρασί της, θα πρέπει αυτή η εταιρεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανοίξει την κάνουλα παροχής φυσικού αερίου για να μπορεί το εργοστάσιο να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του. Προς τρίτους, προς προμηθευτές, προς δανειστές και ιδιαίτερα στη ΔΕΠ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Δημαρχέ, θέλετε να γλώσετε. Εγώ, κλείνοντας, θα ήθελα να πω μόνο αυτό, ότι η αυτοδιοίκηση θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν, αποτελεί μέρος της λύσης, όχι της κρίσης. Και η προσπάθεια που πρέπει να κάνει το κράτος, η κυβέρνηση, για μια πραγματική αποκέντρωση είναι να δώσει δυνατότητα σε όλους εμάς, είτε τους συνδικαλιστές, τους αυτοδιοικητικούς, τους κατοίκους της περιφέρειας, να διαχειριστούμε όσο γίνεται περισσότερο τα δικά μας θέματα και να είναι βέβαιοι ότι μέσα από αυτή τη διαχείριση σίγουρα θα έχουμε καλύτερα, γρηγορότερα αποτελέσματα. Το μεροκάματο που χρειάζεται σήμερα ο κόσμος για να ζήσει. Αλλά και ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος πρέπει να μπει πλέον στην κατεύθυνση της ποιοτικής παραγωγής και όχι της παραγωγής ένα στρέμμα όπως είχαν μάθει να τον επιβραβεύουν, είναι ζητήματα που μπορεί η αυτοδιοίκηση να τα λύσει σε μία μέρα. Μάλιστα. Αρκεί να έχει την δυνατότητα από τον νόμο. Εάν λοιπόν πιστέψουμε σε ένα νέο μοντέλο διοίκησης, αυτό το μοντέλο όσο πιο γρήγορα εφαρμοστεί, να είστε βέβαιος ευχαριστώ, ότι τόσο πιο γρήγορα θα μπούμε στην τροχιά της ανάπτυξης. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Να μας συγχωρέσουν οι θεατές αν είχαμε λίγο ένταση στο λόγο μας, αλλά όπως είναι γνωστό, φίλτρα μπαίνουν στα τσιγάρα, φίλτρα μπαίνουν στο γαλλικό καφέ, φίλτρα στην ενημέρωση δεν μπαίνουν και όσοι προσπαθούν να το κάνουν, μάλλον θα αποτύχουν. Να είστε καλά, παρακολουθήστε δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Κομινό. Γεια σας.